ή όπως ισχυρίζεστε εσείς έρχονται και άλλα σκληρά μέτρα. Και τι θα κάνετε εσείς αλήθεια όταν ήδη είναι δεσμευμένη αυτή η χώρα κατά την άποψή σας, αν κερδίσετε αύριο μεθαύριο τις εκλογές? Κοιτάξτε να δείτε, και νέα μέτρα θα υπάρξουν και οι μνημονιακοί νόμοι θα εξακολουθούν να υφίστανται και τις επιπτώσεις της μνημονιακής πολιτικής των 4 ετών για πολλά χρόνια ακόμα θα υφίσταται η ελληνική κοινωνία και η οικονομία. Μιλάγαμε πριν από λίγο για το θέμα του χρέους και είδα έτσι αυτόν τον, με τον δικό της τρόπο η κυρία Βούλνεψη, όπως τα λέει κάθε φορά, που θα μας πληρώσανε για μας τα χρέη κτλ. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η συζήτηση, η οποία με πολιτική συνεννόηση δεν ανοίγει πριν τις ευρωεκλογές, δηλαδή το θέμα της αντιμετώπισης του ελληνικού χρέους, το οποίο είναι άρρηκτα δεμένο με το πώς η Ευρώπη βλέπει να απαντάει συνολικά στα ζητήματα της δημοσιονομικής κρίσης. Γιατί από τον τρόπο που θα απαντήσει σήμερα η Ευρώπη στο ελληνικό ζήτημα, ουσιαστικά απαντάει και στο πώς βλέπει τον εαυτό της σε επόμενη φάση. Απαντάει για το μέλλον της. Αυτά τα ζητήματα που θα έπρεπε να τεθούν μπροστά στις ευρωεκλογές στον ελληνικό λαό, προσπαθούν να τα βάλουν στην άκρη. Και η κυρία Μέρκελ για τους δικούς της λόγους και ο κύριος Σαμαράς για τους δικούς του. Τα περίφημα αυτή τη στιγμή ομόλογα που κατέχουν οι τράπεζες, οι αντίστοιχες, οι κεντρικές ευρωπαϊκές, πολλά από αυτά τα έχουν πάρει, όπως το είπε πριν κάποια στιγμή ο κύριος Μαριάς, από την δευτερογενή αγορά σε μια τιμή του 40% της ονομαστικής τους αξίας. Άρα το θέμα του κουρέματος είναι μια πολιτική απόφαση η οποία δεν θα ζημίωνε κανέναν και είναι πολιτικά επιβεβλημένη, όπως έχει υπάρξει ιστορικού προηγουμένως, είναι πολιτικά επιβεβλημένη αν θέλουμε μια Ευρώπη της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αν θέλουμε μια γερμανοκεντρική Ευρώπη, η οποία θέλει να μετατρέψει τον Νότο σε μια απέραντη ζώνη οικονομικής δραστηριότητας χωρίς εργασιακά δικαιώματα, που ουσιαστικά θα προωθεί ένα μοντέλο Κινέζου νοτιοευρωπαίου εργαζόμενου, τότε λυπάμαι πολύ, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει η Ευρώπη. Και τότε αυτό που είπε η κυρία Βούλτεμψη ως κίνδυνο, δηλαδή τη αστάθεια. Αφήστε, εδώ πέρα ζούμε. Θα πάτε κολυμπώντας κάποια στιγμή, δεν ξέρω που θα πάτε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Εσείς μπορείτε να πάτε οπουδήποτε. Αλλά το θέμα λοιπόν των επαπειλούμενων πια γεωστρατηγικών ανακατατάξεων μέσα από μια διαλυμένη Ευρώπη, όπου σε μεγάλο βαθμό η αποδόμησή της θα οφείλεται στον ακραίο νεοφιλελευθερισμό, θα το πάρετε στους ώμους σας. Το υπηρετείτε. Το υπηρετείτε. Εσείς οι δίθεν ευρωπαϊστές είστε πλέον αντιευρωπαϊστές. Μα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δεν είναι άλλα λόγια. Ο αρχηγός σας μας το έφερε. Ποιος αρχηγός σας? Μην με παραλαμβάνετε πράγματα. 37 νεκρούς. Και τώρα ξέρετε κάτι. Δεν πήγε στο Τζάβες και γύρισε. Και να ήταν πρωταπριλιάτικα, πάει στο καλό. Πάει στην ευχή. Αλλά πέστε κάτι εδώ. Πρέπει να πάω στην Ευρώπη. Πέστε κάτι για εδώ. Για την κόλαση που διαμορφώνεται καθημερινά. Όχι, εσείς μας φέρετε τη Βενεζουέλα εδώ. Κυρία Παντζηλή, για σας ένα ειδικό ερώτημα, γιατί έχουμε πολλά τηλεφωνήματα.